σταυροφορίες. Υποτίθεται ότι έγιναν για την απελευθέρωση των τόπων. Οι σταυροφορίες δημιούργησαν πολλές καταστάσεις και αξίζει τον κόπο να υπάρχει ένα μεγάλο Στίβεν Ράσιμαν, βυζαντινολόγος, στο βιβλίο του «Η ιστορία των σταυροφοριών», στο τέλος έχει ένα συμπέρασμα και ξεκινάει με ένα ωραίο έμπλουτο γνωμικό: «Ώστε προσθέτει γνώση, λέει, προσθέτει πόνον». Οι σταυροφορίες έγιναν για να σώσουν την Ανατολή από τους μουσουλμάνους. Όταν τελείωσαν, ολόκληρη η χριστιανική Ανατολή ήταν κάτω από την μουσουλμανική κυριαρχία. Όταν ο Πάπας Ουρβανός ξεφώνησε το μεγάλο κήρυγμά του στο Κρεμλίν, οι Τούρκοι μόλις απειλούσαν το Βόσφορο. Όταν ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος κήρυξε τη σταυροφορία του, οι Τούρκοι διέβηναν το Δούναβι. Από τους τελευταίους καρπούς των σταυροφορών, η Μερόβος περιήλθε στους Τούρκους το 523 και η Κύπρος κατεστραμμένη το 570. Λέει ο ίδιος ότι, παρακάτω, ότι η τραγωδία των χριστιανών στη Συρία, όπως έχουμε και σήμερα πάλι στη Συρία, ήταν παρεπόμενο της αποτυχίας των σταυροφοριών. Η καταστροφή όμως του Βυζαντίου ήταν το αποτέλεσμα της εσκεμμένης κακεντρέχειας από πλευράς δυτικών. Το πραγματικό δυστύχημα των σταυροφορών ήταν η ανικανότητα της Δύσεως να κατανοήσει το Βυζάντιο. Διαμέσου των αιώνων υπήρξαν πάντοτε αισιόδοξοι πολιτικοί που πιστεύουν και πίστευαν ότι αν οι λαοί του κόσμου έρθουν σε επαφή, θα αγαπήσουν και θα κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια τραγική αυταπάτη, λέει ο ίδιος ο Στίβεν Ράσιμαν. Όσο το Βυζάντιο και η Δύση δεν είχαν πολλές επαφές, οι σχέσεις των ήταν φιλικές. Οι δυτικοί προσκυνητές και στρατιώτες μισθοφόροι γινόταν δεχτοί στην αυτοκρατορική πόλη και επέστρεφαν διηγούμενοι τη λαμπρότητά της, αλλά ήταν λίγοι για να δημιουργήσουν προστριβές. Υπήρχαν περιστάσεις και αντικείμενα διενέξεων μεταξύ του Βυζαντινού Αυτοκράτορος και των Δυτικών Δυνάμεων. Αλλά είτε το αντικείμενο εγκαταλείπονταν εγκαίρως, είτε κάποιος διακριτικός τρόπος εξευρισκόταν προς διακανονισμό. Τέλος πάντων, αυτό έφερε τους καινούριους σε εμάς Τούρκους, που αυτά, εδώ τα λάθη του Βυζαντίου ήταν ότι φέραμε κάποιους νομάδες Τούρκους για ο ένας αυτοκράτορα αντίον του άλλου, σαν μισθοφόρος, και αυτοί αφού άρεσαν, γιατί ήταν μεγάλη πολυτέλεια, οι Τούρκοι είχαν αυτές οι ομάδες στη σημερινή περιοχή της Αράλης και του Τουρκμενιστάν και Καζακστάν και Ουτσμπεκιστάν, ήταν ομάδες. Επί Ιωστινιανού ακόμη, έγιναν κάποιες έρευνες από αυτοκρατορικούς εκείνη την εποχή για να δουν τι είναι, και μάλιστα και είχαν συνάψει και κάποιες φιλίες. Αλλά όταν εισέβαλαν στην Περσία και η Περσία τους απόθυσε, άρχισαν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται εδώ. Και αφού το κράτος ξέπεφτε το Βυζαντινό, τους φορτωθήκαμε. Είναι, αυτά ήταν μέχρι την περίοδο που έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, από το 1204 που γίνεται η καταστροφή της Κωνσταντινοπόλης, γενικά του Βυζαντινού κράτους, γιατί το 1453 υπήρχε μια πόλη, ενώ οι Τούρκοι είχαν φτάσει στο Δούναβι, αυτή ήταν, βοηθούσε την Κωνσταντινούπολη, τη θέση της και μέχρι που να επιβιώσει. Η σημερινή κατάσταση είναι πάλι τραγική για την Ελλάδα, γιατί και όχι μόνο για την Ελλάδα, και για άλλους θα είναι. Βλέπουμε πάλι μετανάστευση, λόγω πολέμου, λόγω πιέσεων. Μία άλλη περίπτωση που έχει γίνει στα τελευταία χρόνια, να μην μου διαφύγει, είναι ότι μετά από 2.500-3.000 χρόνια από την εγκατάσταση των Εβραίων στην Ιουδαία, εμφανίζεται πάλι το ίδιο φαινόμενο.
έτσι, εγκαταστήθονται το 47 και εκτοπίζουν τους Παλαιστίνιους. Σήμερα είναι σε μια στενή λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα ένας Αμερικανός σχολιαστής πριν τριμήνου έλεγε τώρα δεν τους μένει τίποτα ή να πέσουν στη θάλασσα και όπου τους βγάλει το κύμα ή να εξαφανιστούν. Οι Παλαιστίνοι, οι περισσότεροι όταν άρχισαν να τους πιέζουν οι Εβραίοι, μπήκαν στο Λίβανο. Μπήκαν στην Ιορδανία. Από εκεί, επειδή τους κυνηγήσαν, πήγαν στο Λίβανο και διαλύσαν. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή τον ντόμινο. Ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Γιατί το Ισραήλ έχει ισχύ, αλλά θέλω να σας πω, είναι ακριβώς η ίδια, σε νέα έκδοση, η ίδια ιστορία σε αυτή την περιοχή. Γιατί κανένας δεν έχει μετρήσει αυτόν τον φωνικό πόλεμο που ξεκίνησε μετά από το 50 και μετά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα από πλευράς Παλαιστινίου. Βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές, λίγο παιδί, επειδή οι συνήθειες των ανθρώπων, η σκέψη των ανθρώπων είναι η ίδια και οι άνθρωποι στον ίδιο τόπο δεν αλλάζουν χαρακτήρες αυτό. Βλέπουμε, αυτό είναι που λέει ότι η ιστορία επαναλαμβάνει. Σήμερα στην Ελλάδα τα πράγματα εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα, διότι έχουμε μια άρχουσα τάξη διαβρωμένη, που θέλει την ησυχία της, δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν έχει να προετοιμάσει τίποτα. Το βλέπουμε ακόμη και στα... γιατί ακόμη και όταν έχεις καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες, πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα όταν είσαι στον καιρό σου. Έτσι είναι και αυτό. Είναι μια άνθρωπο πλημμύρα. Διότι σήμερα δεν φαίνονται ούτε. Δεν μιλάω ούτε για τις 50.000 που ήρθαν τώρα, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Αλλά μιλάω εδώ και τόσα χρόνια. Έχουν μαζευτεί πάνω από 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτοί μεθαύριο θα δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να νιώσουν. Δεν ήρθαν ούτε για την κουλτούρα μας, ήρθαν για να ζήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η κουλτούρα. Όπως και επί ρωμαϊκής εποχής και επί Βυζαντίου, όλοι αυτοί που πήγαιναν εκεί δεν πήγαιναν για την κουλτούρα των Ρωμαίων ή των... πήγαιναν για το χρυσό, για το χρήμα. Γιατί είναι από άλλες χώρες, έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλη... και ειδικά με το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι θεός του ελέους. Συγγνώμη, θεός της εκδίκησης. Δεν είναι ο χριστιανικός θεός, ο θεός του Ισλάμ. Ένα που μου διέφυγε και είναι καλό να το πούμε, είναι ότι η Ευρώπη με τις θρησκευτικές έρηδες διαμαρτυρωμένων και καθολικών γίνανε μεγάλες σφαγές και αυτό ήταν η δημιούργηση μια νέα μετανάστευση προς την Αμερική. Και εκεί οι αυτόχθονες την πλήρωσαν, όπως την πλήρωσαν και στην Αυστραλία, γιατί οι Αγγλοσάξονες είναι φυλή που δεν έχει έλεος. Και όταν οι Ινδιάνοι έγιναν ανοφελείς και δεν ήταν, τους άκαιναν μουσιακό είδος. Το ίδιο και στην Αυστραλία, οι Αβορίνες. Έδωναν στριχνίνη μέσα σε άλευρα στους Αβορίνες για να τους ολόκληρα χωριά. Είναι ένα χαρακτηριστικό στην Τασμανία, δεν την βρήκα τη φωτογραφία, την είχα κρατήσει, μιας γυναίκας που είχε μείνει ένα από μήνας από τη φυλή της. Και επειδή το θεώρησαν έγκλημα, της είχαν κρεμάσει μια μεταλλική ταυτότητα σαν μεταγιόν στο λαιμό της, που έλεγε ότι είμαι η τελευταία σαν απομείνωσα. Δηλαδή, δεν είναι και οι βόρειοι μορφωμένοι τόσο, γιατί οι ανάγκες τους είναι το ίδιο. Και σήμερα βλέπουμε, ζούμε το πρόβλημα της Συρίας. Πιο μπροστά ήταν το πρόβλημα της Αραβικής Άνοιξης. Είναι αυτό που λέει ο Καριωτάκης σε ένα ποίημα του στις Υποθήκες, όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει. Όταν οι άνθρωποι, λέει, διαφιλονικούν τη σάρκα και το αίμα σου. Του δίνουν λόγια χρυσά, χρυσώνουν το χάπι και τώρα λοιπόν. Θα ήθελα επίσης, προς το τέλος, για να μην σας κουράσω, με τη σημερινή κατάσταση, όντως οι ηγεσίες μας, η άκουσα τάξη είναι δεν θέλει την ησυχία της. Και εκείνο που με έκανε εντύπωση από χρόνια ήταν ότι ενώ θέλει την ησυχία της και δεν θέλει να ασχοληθεί σωστά με την προκοπή του λαού και το μέλλον του Έλληνα,
κυνηγάει με μίσους αυτούς που δεν απελπίζουν. Ο Κλαούτσεβιτς πριν 200 τόσα χρόνια στο μεγάλο έργο του Ομολογίες Πίστεως, τα λεγόμενα Benedictine Prize, στην πρώτη ομολογία λέει κάτι πολύ ωραίο. Απαρνούμε επισήμως την ανόητη ελπίδα μιας απελευθερώσεως οφειλωμένη στην χείρα της τύχης. Αυτό κάνουμε σήμερα οι πολιτικοί μας, όχι οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Τη ζωφερά αναμονή ενός μέλλοντος που το πνεύμα της απάθειας αρνείται να αντικρίσει. Την πεδαριώδη ελπίδα να εξουδετερώσουμε την μνήμη του τυράννου με έναν εκούσιο αποκλεισμό. Την ελπίδα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του με μια ευτελή υποταγή και χειδαίες κολακίες. Το δεν κάνουν σήμερα όλοι. Χορεύουν με τους Τούρκους, τριαντάφυλλα. Κάνουν κουμπαριές. Κουμπαριές. Και λέει, πιστεύω και ομολογώ ότι η σφραγή της ατιμίας μιας ανάνδρου υποταγής είναι εσαΐ ανεξίτηλος. Ότι αυτή η σταγόν του δηλητηρίου, αναμειγμένη στο αίμα ενός λαού, μεταδίδεται στους απογόνους για να παραλύσει και να υποσκάψει την ενεργητικότητα των μελουσών γενεών. Αυτό έχουμε πάθει σήμερα εδώ και χρόνια. Και ότι λέει, η τιμή της κυβερνήσεως συνταυτίζεται με την τιμή του λαού και είναι η μόνη εγγύηση σωτηρίας. Όχι, λέει ο λαός, ναι, λέει η κυβέρνηση. Βάση περιπτώσει αυτά, αν θέλετε τίποτα να ρωτήσετε, αν για πάνω για το πρόβλημα των συνόρων, αυτά θα ήθελα να μην τα καταγραφούν. Να κάνω μια ερώτηση. Ένα πράγμα για το φράκτη. Γιατί τα ζω χρόνια. Λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση. Αναφέρεται για ομαδικούς τάφους Γότθων στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Πού βρίσκονται. Γότθων. Χριστιανών, συγγνώμη. Α, Γότθων. Από τους Γότθους. Ναι, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι αν έγινε πολύ, δεν το εκφράστηκε. Ωραία, ναι.